Για το τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν απολέσει την οπτική επικοινωνία, αλλά ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος ο κ. Τσούγκαρης θα μας μιλήσει για τη λύση που βρέθηκε στο μουσείο. Αγγίζω και ανακαλύπτω την αρχαία Μακεδονία, το πρώτο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για παιδιά με αναπηρία όρασης και η μετεξέλιξή του. Πρόσφατο, 2021-2022. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Χαίρετε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, πιστό στο σύνθημά του «Ένα μουσείο για όλους», που έθεσε και υποστήριξε ήδη από το 2006 τότε διευθύντριά του η κυρία Βελένη, το ολμάει να αναμετρηθεί με το παγκόσμιο κοινό του, κάνοντας συνεχώς βήματα τόσο στο κτηριακό επίπεδο, όπως έχετε ήδη ακούσει, όσο και στο επίπεδο της πληροφορίας και των υπηρεσιών που παρέχει. Παράλληλα, οργανώνει δράσεις, ημερίδες και προγράμματα που απευθύνονται σε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κάθε είδος δυσχέρειες στην επαφή τους με την πολιτιστική κληρονομιά. Οι αξιόλογοι συνάδελφοι που υπηρέτησαν κατά καιρούς στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου φρόντιζαν να βρίσκουν το χρόνο και τις δυνάμεις για να δημιουργούν κατάλληλα προσαρμοσμένες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και για ενήλικα άτομα με κινητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία. Πλέον αυτόν, η κυρία Τσιαμάγκα είχε δημιουργήσει μια μουσιοσκευή με απτικά αντίγραφα εκθεμάτων και ένα τεύχος οδηγιών με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη σε 8 βήματα, μια κοινωνική ιστορία επίσκεψης στο μουσείο για οικογένειες και σχολεία με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού». Έτσι, τον Οκτώβριο του 2006 που ανέλαβα αυτή τη θέση, υπήρχε ήδη τεχνογνωσία, εξοπλισμός και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με σχολικές μονάδες, σωματεία ειδικής αγωγής, συλλόγους με έρημνας ατόμων με αναπηρία και κοινωνικές οργανώσεις. Δεν υπήρχε όμως πια η δυνατότητα απασχόλησης δεύτερου ατόμου στο αντικείμενο, όπως των εποχιακών αρχαιολόγων, μουσιολόγων που ως το 2015 συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Έτσι, συνεχίσαμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα με την πολύτιμη, αν και παροδική, συνεργασία ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών και καταρτισμένων μελών του Συνδέσμου Φίλων του Μουσείου. Περνώντας στον τομέα της οπτικής αναπηρίας, ξεκινήσαμε ήδη το 2017 με δύο προσαρμοσμένες απτικές ξεναγήσεις για παιδιά και ενήλικα άτομα με οπτική και ταυτόχρονα κινητική ή νοητική αναπηρία του Σωματείου Ειδικής Αγωγής στη Ζωή. Κατά το ίδιο έτος, δεχτήκαμε την πρόσκληση του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών να συνδιοργανώσουμε μία μέρα με βιωματικές δραστηριότητες για 9 παιδιά του θερινού σχολείου του, Betty's Eye, στο μουσείο. Οι δράσεις της επίσκεψης σχεδιάστηκαν μαζί με τη φιλόλογο του Κέντρου Εκπαίδευσης Τυφλών, κυρία Ζούμα, και υλοποιήθηκαν με τίτλο «Πάλι καλοκαιρινές εξερευνήσεις, ανακαλύπτω το παρελθόν». Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε λοιπόν απτική προσομοίωση ανασκαφής στα δύο ειδικά διαμορφωμένα ανασκαφικά σκάματα στο χώρο της έκθεσης Μνήμη και Λήθη, για την οποία ακούσαμε. Τα παιδιά πληροφορήθηκαν αρχικά τι είναι η ανασκαφή και γιατί διεξάγεται, γνώρισαν τα εργαλεία και το χώρο και ενημερώθηκαν για τα κινητά και ακίνητα ευρήματά τους. Κατόπιν πήραν θέση στο σκάμα και άρχισαν την έρευνα με την καθοδήγηση των συντονιστών και τη βοήθεια εθελοντριών του Συνδέσμου των Φύλων με ανασκαφική εμπειρία. Ένα-ένα τα ευρήματα έρχονταν στην επιφάνεια, ταυτίζονταν, λαμβάνονταν συνταγμένες τους με την ανάγλυφη μετροτενία και μεταφέρονταν στο τραπέζι για καταγραφή στο ημερολόγιο της ανασκαφής, το οποίο τηρούνταν σε γραφομηχανή Braille. Η επόμενη δραστηριότητα ήταν η απτική ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, κατασκευασμένη από ποικιλία υλικών. Μαρμάρινα ανάγλυφα, ένα κεραμικό πιθάρι αλλά και ένα ψηφιδωτό δάπεδο. Το πρόγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί βέβαια στην ετήσια συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη το 2017 αλλά και στην ημερίδα Πολιτισμός για Όλους τον Νοέμβριο του 2018 στην Αθήνα από την ΑΕΜΝΗ στην Γιάννα Στεφανίν. Η επιτυχία του προγράμματος οδήγησε στην επανάληψή του κατά το επόμενο έτος, με την κάλυψη μάλιστα και της δημοτικής τηλεόρασης, αλλά ενέπνευσε και ένα νέο εκπαιδευτικό, τον Ιωάννη Τσιντίκη, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια ανάλογη εφαρμογή ως μέρος της πτυχιακής εργασίας του στα ίδια σκάματα, με ομάδα στόχο τρεις μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τυφλών. Στις αρχές του 2021, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία 2021-2023. Με σκοπό να υλοποιήσει έργα βελτίωσης της φυσικής προσβασιμότητας αλλά και προσβάσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σημαντικούς χώρους και μουσεία που εποπτεύει. Λόγω της έντονης δραστηριοποίησης του μουσείου μας στο χώρο της αναπηρίας, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
Πρότεινε το μουσείο μας να είναι η πρώτη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που θα οργάνωνε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ΑΜΕΑ κατά το πρώτο έτος του τριετούς προγράμματος. Παρά το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, το μικρό ύψος της επιχορήγησης και τα περιοριστικά για τις απτικές δράσεις υγειονομικά μέτρα, το Αρχαιολογικό Μουσείο αποδέχτηκε την πρόκληση. Εδώ είμαστε. Με την καθοδήγηση της τότε αναπληρώτριας διευθύντριας του Μουσείου, κυρίας Κουκουβού, καταθέσαμε πρόταση χρηματοδότησης κάτω από τον τίτλο «Αγγίζω και ανακαλύπτω την αρχαία Μακεδονία», βασιζόμενη στις δράσεις των περασμένων ετών και στη συνεργασία με το ΚΕΑΤ και το Δημοτικό Σχολείο Τυφλών. Σε μικρό διάστημα, ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Τυφλών, κυρία Λίκου, και η ασκούμενη φοιτήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών, κυρία Παπαγεωργιάδου, δημιουργήσαμε μια νέα απτική διαδρομή σε 9 αυθεντικά εκθέματα του Μουσείου. Τα εκθέματα αυτά επιλέχθηκαν έτσι ώστε να αποτελούν την εικονογράφηση μιας ιστορίας καθημερινής ζωής στην αρχαία Θεσσαλονίκη, η οποία διαβάζεται τμηματικά και υπομνηματίζει κάθε έκθεμα. Παράλληλα, διατηρήθηκε η δραστηριότητα της ανασκαφής, η οποία εμπλουτίστηκε με νέα αντίγραφα εγγύων των ρωμαϊκών χρόνων. Καθώς κρίναμε αυτές τις επιτόπιες δράσεις που σχεδιάσαμε επαρκείς, αποφασίσαμε να διαθέσουμε το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης για να δημιουργήσουμε κάποιο είδος υλικού εμπέδωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της επίσκεψης. Αφού λοιπόν αναζητήσαμε τι έχουν κατασκευάσει άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς όπως αυτά που βλέπετε, τελικά αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί πλέον το μουσείο μας, δηλαδή τη τρισδιάστατη σάρωση των εκθεμάτων με το πρόγραμμα e-Scapani, η οποία πραγματοποιούνταν εκείνο το διάστημα. Έτσι, σαρώθηκαν τα 9 εκθέματα της απτικής διαδρομής με τον εξοπλισμό του μουσείου και τα ψηφιακά αρχεία που προέκυψαν παραδόθηκαν στην εταιρεία Thes 3D για επεξεργασία και τρισδιάστατη εκτύπωση υψηλής ακριβίας στην κλίμακα που καταλήξαμε ότι είναι η βέλτιστη ώστε να συνδυάζει ευχρηστία και αναγνωσιμότητα. Μετά από δοκιμές, η υψηλή ακρίβεια σάρωσης κρίθηκε απαραίτητη για την απόδοση ρεαλιστικών λεπτομεριών, βλέπετε τη μεσαία και την υψηλή ακρίβεια, αν και κόστισε περισσότερο βέβαια σε αποθηκευτικό χώρο και ταχύτητα επεξεργασίας. Με τις δυνατότητες της τεχνολογίας τολμήσαμε μάλιστα να αντιμετωπίσουμε και ένα ψηφιδωτό έργο, δίνοντας στο ψάρι και στα κύματα της θάλασσας μία ανάγλυφη αίσθηση. Με την άψογη συνεργασία των στελεχών της εταιρείας, το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Το υλικό εκτύπωσης είναι πολυαμίδιο 12, μια συνθετική ρητίνη υψηλής αντοχής, ανθεκτική, χημικά ακίνδυνη, πλενόμενη και με υφή που πλησιάζει αυτή του σχιστόλιθου. Έτσι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό δημόσιο μουσείο μια δανειστική μουσιοσκευή που αποτελείται από 9 τρισδιάστατα και συμπαγή πλακίδια με διαστάσεις 20x20 εκατοστά, αντίγραφα των εκθεμάτων της απτικής διαδρομής. Τα πλακίδια συναρμόζονται σε ένα παζλ που διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Είναι αυτό που βλέπετε στα δεξιά σας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε αρχικά 2 φορές τον Οκτώβριο του 2021 για συνολικά 13 μαθητές και μαθήτριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, με τον ίδιο τρόπο που είχε δουλέψει και παλιότερα. Όλοι μαζί χρειάστηκε να υπερνικήσουμε πολυάριθμες προκλήσεις λόγω της ατομικής ιδιαιτερότητας κάθε παιδιού ως προς το βαθμό της οπτικής αναπηρίας, αλλά και τις συνοδές κινητικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες, όπως για παράδειγμα, βλέπετε εδώ, ανασκαφή σε τάπερ, λόγω του ότι το κορίτσι αυτό ήταν σε αμαξίδιο και δεν μπορούσε να κατέβει από το αμαξίδιο στο σκάμα, λόγω ιδιαίτερου προβλήματος υγείας, και έτσι μεταφέραμε την ανασκαφή πάνω στο τραπεζάκι μπροστά στο αμαξίδιο, ή μια περίπτωση που κάποιο παιδί είχε και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Με καλό σχεδιασμό και επινοητικότητα επιτεύχθηκε ο στόχος της καθολικής συμμετοχής, όπως φάνηκε και από τον απολογισμό του σχολείου που βλέπετε λίγο πολύ εδώ. Κατά τον Νοέμβριο, το πρόγραμμα επαναλήφθηκε για μαθητές και μαθήτριες που υποστηρίζονταν από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η επιτυχία του εγχειρήματος έγινε επίσης φανερή και από την επιστολή των εκπαιδευτικών, όπου αναφέρουν ότι συμπερασματικά τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ανασκαφή και τον ρόλο του αρχαιολόγου, αλλά και από την απτική διαδρομή. Η σύνθεση μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας ιστορίας που αφορούσε τα εκθέματα που άγγιξαν, τα έκανε πιο κατανοητά. Η επίσκεψη αποτέλεσε για τα παιδιά μια πετυχημένη βιωματική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα και μια διαδικασία μάθησης, ανάπτυξης φαντασίας και διασκέδασης. Η συμμετοχή του μουσείου μας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που αναφέραμε, κορυφώθηκε με το διήμερο σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κατά το οποίο, στα τέλη, τον Νοέμβριο του 2021, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν θεωρητικές εισηγήσεις και καλές πρακτικές, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα του μουσείου μας και λειτουργήσαν εργαστήρια σχεδιασμού προγραμμάτων.
Και ενώ με αυτό το σεμινάριο έληξε η συμβατική υποχρέωση του Μουσείου μας στο έργο, το 2022 επιλέξαμε να εξελίξουμε τα προγράμματα ώστε να προσφέρουμε για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα συμπερίληψης, συνεκπαίδευσης παιδιών χωρίς και με αναπηρία όρασης. Ξεκινήσαμε από τη διαπίστωση ότι πολλά παιδιά με μερική ή και ολική απώλεια όρασης δεν φοιτούν στο ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλών ή σε ειδικό γυμνάσιο, αλλά παρακολουθούν τα μαθήματα στο σχολείο της περιοχής τους με παράλληλη στήριξη σε τμήμα ένταξης. Η επιθυμία μας να προσεγγίσουν και αυτά τα παιδιά το απτικό πρόγραμμά μας μαζί με τους συμμαθητές τους, μας οδήγησε στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Σεβόμενος την ανθρώπινη διαφορετικότητα, ο καθολικός σχεδιασμός θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της σχεδιαστικής διαδικασίας. Στόχος του είναι η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση από την ευρύτερη ομάδα πληθυσμού με τις λιγότερες μεταγενέστερες προσαρμογές. Αντιγράφοντας από το σχετικό άρθρο του κυρίου Βασίλη Αργυρόπουλου και της κυρίας Σταυρούλας Κατσαντώνη, Μουσεία Καθολικός Σχεδιασμός και Άτομα με Αναπηρία Όρασης, οι αρχές αυτές είναι η δίκαιη χρήση, η ευελιξία στη χρήση, η απλή και διαισθητική χρήση, η αντιληπτή πληροφορία, η ανοχή στο λάθος, η χαμηλή σωματική προσπάθεια και το μέγεθος και ο χώρος για προσέγγιση και χρήση. Την ιδέα μας αγκάλιασε με θέρμη ο κύριος Νίκος Καζαντζίδης, υποδιευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, στο οποίο λειτουργεί τμήμα ένταξης για παιδιά με οπτική αναπηρία. Οι προσαρμογές που έγιναν αποσκοπούσαν στην προσέγγιση των δράσεων και των εκθεμάτων μόνο με την αφή, τόσο για τους βλέποντες όσο και τους μη βλέποντες μαθητές. Η δραστηριότητα της απτικής ανασκαφής απορρίφθηκε λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών του τμήματος και αντικαταστάθηκε από ένα απτικό εργαστήριο συντήρησης κεραμικής, ενώ παρέμεινε η απτική διαδρομή στα 9 γνωστά εκθέματα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους μαθητές με και χωρίς αναπηρία. Ήδη το Φεβρουάριο του 2022 είχε ολοκληρωθεί ο ανασχεδιασμός και έτσι το αγγίζω και ανακαλύπτω την αρχαία Μακεδονία, προστέθηκε στα προγράμματα που προσφέρονται για μονάδες γενικής εκπαίδευσης, απευθυνόμενο σε όσες διαθέτουν τμήματα με ένα τουλάχιστον παιδί με σοβαρή αναπηρία όρασης. Αρχικά, φυσικά, ήρθε το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, όπου μετά την υποδοχή και τη σύντομη εισαγωγή σε δύο ομάδες τα παιδιά, η μία κατευθύνθηκε στις αίθουσες του Μουσείου για την Απτική Ξενάγηση, ενώ η δεύτερη στο Εργαστήριο Συγκόλλησης Κεραμικής. Και κατόπιν αντάλλαξαν χώρους και δραστηριότητες, έτσι ώστε στο τέλος του διόρου να έχουν συμμετάσχει όλες στις δύο δραστηριότητες του προγράμματος. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε στην αρχική φάση, στην φάση της απτικής ξενάγησης, ήταν ένα παιδί να φοράει μάσκα στα μάτια και μαζί με τον συμμαθητή του με αναπηρία όρασης να ψηλαφούν ένα έκθεμα και κατόπιν ένα δεύτερο ζευγάρι να δημιουργείται. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε σαν ένας μικρός ξεναγός για τον συμμαθητή του. Λοιπόν, την ίδια ώρα, όπως είπαμε, στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δεύτερη ομάδα πήραν το ρόλο των συντηρητών αρχαιοτήτων και μόνο με την αφή, όπως βλέπετε, τα παιδιά φορούν μάσκες, έκαναν το έργο της συγκόλλησης των αρχαιοτήτων. Είχαμε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το τομέα, ιδίως από τα παιδιά, βέβαια, που είχαν την εμπειρία της λειτουργίας με την αφή. Πάλι είχαμε πολύ καλή φυσικά αξιολόγηση από από τον υποδιευθυντή του σχολείου. Προλάβατε να το διαβάσετε. Δύο μέρες μετά ακολούθησε ένα σχολικό τμήμα του Γυμνασίου Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετείχε στο πρόγραμμα με την ίδια επιτυχία. Έγινε βέβαια σαφές εδώ ότι οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού μας υποχρέωσαν να κλείσουμε και τα μάτια στα παιδιά που είχαν την όρασή τους. Βέβαια, αυτό βοήθησε περισσότερο στην ενσυναίσθηση και λειτουργήσε όμως περιοριστικά για την πλειοψηφία. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για τα μουσεία, λοιπόν. Όσο ευφυείς ιδέες και αν αναδυθούν, θεωρώ δεδομένο ότι θα απαιτηθεί μια πολύ δαπανηρή επένδυση σε απτικά αντίγραφα και άλλα μέσα για να δημιουργηθούν στα μουσεία εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα πλούσια και προσβάσιμα σε όλους. Και αυτό είναι ένα κόστος που φαντάζει δυσβάστακτο για τα περισσότερα ελληνικά μουσεία. Το ίδιο διάστημα, η δραστηριοποίηση του μουσείου στον τομέα της οπτικής αναπηρίας έβαινε παράλληλα με το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΝΕΚ πρόγραμμα Sign Guide, αντικείμενο του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδραστικού συστήματος ξενάγησης στο μουσείο για κοφούς επισκέπτες. Και με αυτό το αντικείμενο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μας προσκάλεσε στην ημερίδα του για το πρόγραμμα το ΜΜΕΟΥΣ το 2022, ενώ το
από τον Οκτώβριο του 2022, τα 7 από τα 9 απτικά αντίγραφά μας περιλήφθηκαν στη στάση με αριθμό 54 της έκθεσης 60 χρόνια 60 στιγμές και μπορείτε να τα δείτε και αύριο από κοντά. Και βέβαια κατασκευάστηκε και μια δεύτερη σειρά για αυτά. Παράλληλα δημιουργήθηκε και μια νέα απτική διαδρομή στα εξαίματα των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου με την επιστημονική επιμέλεια της Αγγελικής Κουκουβού και της Εύης Παπαδοπούλου στο πλαίσιο του έργου του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Το Μουσείο είναι παντού». Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και μια διαδρομή που ονομάζεται «Ένα μουσείο να αγγίξετε» και οδηγεί στα εκθέματα 14 στάσεων που υπομνηματίζονται από περιγραφές σε ηχητικά αρχεία και αρχεία κειμένου σε 12 γλώσσες. Συνεχίζοντας τις δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος, τον Ιούλιο συμμετείχαμε με ανακοίνωση σε ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Invisible στο Μέγαρο Μουσικής μετά από πρόσκληση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης, όπου εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η υψηλή ποιότητα των αντιγράφων που έχουμε κατασκευάσει σε σχέση με τα υπόλοιπα που επιδείχθηκαν στην ίδια έκθεση. Ακολούθησε τον περασμένο Σεπτέμβριο η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος στη βραδιά του ερευνητή πάλι στο Μέγαρο Μουσικής επί 4 ώρες και τέλος πριν από 10 μέρες, αυτό που βλέπετε, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα προσβάσιμα και συμπεριληπτικά προγράμματά μας μετά από πρόσκληση στην ημερίδα σχεδιάζοντας προσβάσιμες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Accessible EU στην Αθήνα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει αποδείξει ότι η ενασχόλησή του με τα προγράμματα για την οπτική αναπηρία δεν είναι περιστασιακή, αλλά μέρος της στρατηγικής του στη δύσκολη προσπάθεια για την επίτευξη της καθολικής πρόσβασης στο αγαθό της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σημερινό συνέδριο βρίσκει το Μουσείο μας σε ένα σταυροδρόμι με τις απαιτήσεις της κοινωνίας να αυξάνουν ως προς την προσβασιμότητα. Ελπίζουμε να καταφέρει να ανταπεξέλθει και στους νέους τους ρόλους μετά την πρόσφατη μετατροπή του σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Τσούγκαρη.